Κύριε Καρακάτζα, τις τελευταίες ώρες έχουμε κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή της Εύβοιας. Ενημερωθήκαμε χθες το απόγευμα για ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο Λαμίας από την περιοχή της Εδιψού. Πρόκειται για εισαγόμενα κρούσματα από τη Σερβία, όπου ξέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Σας ανησυχεί όλο αυτό? Τι γίνεται? Και καταρχήν να μας ενημερώσετε αν υπάρχει και τρίτο κρούσμα, υπάρχει αυτή η πληροφορία? Κοιτάξτε, το σίγουρο και το θετικό και το ακριβές είναι για τα κρούσματα που δηλώθηκαν και ανοιχνεύτηκαν χθες προς το βράδυ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται καθοδόν για τη σύσκεψη στην Ιστιαία Εδιψού με κλιμάκια του ΑΕΔ που έρχονται από την Αθήνα. Ειδικά κλιμάκια τα οποία θα μείνουν στην περιοχή για να διευθετήσουν εκεί την όλη κατάσταση από απόψεως δομής των μονάδων που θα κάνουν τους ελέγχους και θα πάρουν δείγματα. Παράλληλα έχουμε κινητοποιήσει και από τις άλλες περιφερειακές ενότητες τις κινητές μονάδες για να γίνουν οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι στα δείγματα τα οποία θα πάρουμε. Είναι ένα γκρουπ σε πρώτη φάση 20 ατόμων το οποίο, στο ξενοδοχείο στο οποίο είχαν καταλήξει, είναι σε καραντίνα και μέσα από αυτό το γκρουπ προέρχονται τα δύο πρώτα κρούσματα. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί με βρίσκεται στο φεριμπότ της Αρκίτσας που περνάω απέναντι για τη σύσκεψη στο Δημαρχείο της Ιστιαίας, όπως μας είπατε. Της Ιστιαίας, ακριβώς. Τώρα τα υπόλοιπα... Mm-hmm. Όπως τα λέτε, γιατί και ρωτάνε και ανησυχούν οι συμπολίτες μας, οι Σέρβοι δεν είναι όλοι σε γκρουπ, είναι και διάσπαρτοι. Ναι. Προφανώς έχουν έρθει πριν γίνει η απαγόρευση και το κλείσιμο των συνόρων. Εμείς πρέπει να κάνουμε μια διαχείριση, να ακούσουν με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας που θα δώσουμε όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στην περιοχή, για να πάρουν τα μέτρα τους. Συνεπώς, πάνω απ' όλα απαιτείται ψυχραιμία από όλους μας, mm-hmm. δεν χρειάζεται πανικός. Κάθε φορά που θα έχουμε τέτοια γεγονότα, το έχουμε πει για άλλη φορά ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα γεγονότα αυτά. Εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να κάνουμε αλλιώς. Θα πρέπει όμως να έχουμε την ανάλογη ψυχραιμία και να μην δημιουργούμε πανικό, γιατί όπως ξέρετε, ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμμαχος σε μια κατάσταση αυτού του τύπου. Σωστά. Όταν κυρίως εμπλέκονται θέματα υγείας. Να πούμε ότι. Εκτιμώ λοιπόν, λοιπόν ότι μετά τη σύσκεψη που θα έχουμε και μια πιο ορθολογική εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση ακριβώς στη συγκεκριμένη περιοχή, θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Να σας απαντήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν περίπου 80 Σέρβοι, όπως λένε οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ, κοιτάξτε, στην περιοχή. Ναι, δεν είναι όλοι μαζί. Δεν είναι όλοι μαζί. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι μαζί. Mm-hmm. Δεν είναι από το 80 Σέρβοι δεν μπορούσαν να μπουν σε ένα πούλμα να μετακινηθούν, σωστά, όπως θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι από διαφορετικά γκρουπ. Τα γκρουπ αυτά είναι mm-hmm. διαφορετικής κατεύθυνσης. Εμείς μιλάμε για το γκρουπ το οποίο υποτίθεται ότι ήταν τα 20 ατόμων από το οποίο προήλθαν τα πρώτα κρούσματα. Μάλιστα. Τώρα στα υπόλοιπα γκρουπ mm-hmm. που θα γίνουν, αυτό που σας είπα, θα γίνουν έλεγχοι, γι' αυτό και οι μονάδες του ΕΟΔΗ που μετακινούνται mm-hmm. θα προσπαθήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται να γίνουν οι δειγματοληψίες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως την εξέλιξη των πραγμάτων αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, μάλιστα. Οπότε θα γίνουν τεστ για όλους τους Σέρβους που για υπάρχουν όλους, αυτοί. Ναι, ό,τι στην περιοχή, ό,τι στοιχεία μας δώσουν mm-hmm. και οι εμπλεκόμενοι φορείς δηλαδή που συμμετέχουν mm-hmm. και κυρίως οι συνάδελφοι και ο Δήμαρχος που είναι και φίλος και γνωστός. Οπότε θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα mm-hmm. για μάλιστα. την γεωγραφική τους κατανομή. Θα σαφώς αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει τα γκρουπ να τα μετακινήσουν, που κάποιοι είναι στην Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι ένα γκρουπ μόνα τους. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν σωστά. θα είναι σε εξέλιξη για τις επόμενες ώρες. Εκτιμούμε το σπότες απογευματινές, δηλαδή προς το βραδάκι, να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα και να έχουμε δώσει και τις πρώτες οδηγίες. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν έχει βρεθεί ο ταξιτζής που μετέφερε το ζευγάρι στο νοσοκομείο Λαμίας? Όλα έχουν βρεθεί, αλλά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Καρτώνη. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει ανησυχία τουλάχιστον και για τον άνθρωπο που του μετέφερε? Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανησυχία. Είναι όπως σας τα είπα. Έχουμε μόνο τα δύο κρούσματα τα οποία. Mm-hmm. για τα οποία ενημερωθήκατε από χθες και μάλιστα. τα μέσα ενημέρωσης και είναι και η επίσημη ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα θα συζητηθούν, σας είπα, μετά τη σύσκεψη που θα αρχίσει σε λίγο.